Τον περασμένο Απρίλιο, η υπόθεση βιασμού 17χρονη μαθήτρια από το Βέλγιο σε μπάρ στο Κολονάκι από τον Ισραηλινό τερματοφύλακα Μπόρι Κλέιμαν είχε δημιουργήσει αίσθηση. Η ομάδα του, ο Βόλο, διέκοψε τη συνεργασία μαζί του και ο ίδιο αφέθηκε ελεύθερο με εγγύηση. Σύμφωνα με Ισραηλινέ ιστοσελίδε, τα αποτελέσματα των τεστ DNA βγήκαν αρνητικά και οι κατηγορίε εναντίον του αποσύρθηκαν μάλιστα τα όσα έγιναν, οφείλονταν όπω υποστήριξε η οικογένεια τη κοπέλα, στη δυσκολία συνεννόηση των δύο πλευρών. Ο δικηγόρο του 33χρονου ποδοσφαιριστή δήλωσε ότι από τι κάμερε ασφαλεία του μπαρ δεν φάνηκε να υπάρχει κάποια επίθεση. Ο Κλέιμαν το τελευταίο διάστημα είχε επιστρέψει στο Βόλο όπου έχει αγοράσει δύο σπίτια τα οποία νοικιάζει και ζει εκεί με την οικογένειά του αναζητώντας επί ελληνικού εδάφου στον επόμενο σταθμό της καριέρας του.